Πάμε τώρα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Να καλησπέρισουμε τη συνάδελφο δημοσιογράφο και φιλόλογο από το φροντιστήριο διακρότημα, την Ελένη Τεφυλακτού. Καλησπέρα, Ελίνα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Με κοινωνιολογία, χημεία και πληροφορική για τους υποψήφιους στο ΓΕΛ συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Πάμε να δούμε αναλυτικά στα μαθήματα που διαγωνίστηκαν και φυσικά αν ήταν εύκολα και τα θέματα. Έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε, Δημήτρη, με την κοινωνιολογία. Να πούμε ότι σε αυτή διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών. Σήμερα εξετάστηκαν για τελευταία φορά, να επισημάνουμε, στο συγκεκριμένο μάθημα. Mm-hmm. Από του χρόνου, το 2022, επανέρχονται τα λατινικά, όπου θα εξετάζονται οι υποψήφοι της αντίστοιχης ομάδας προσανατολισμού. Να πούμε ότι η δομή των θεμάτων και ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος γενικότερα δεν επιτρέπουν μεγάλη πρωτοτυπία στα θέματα, mm-hmm. Τα οποία απαιτούν την παράθεση αποσπασμάτων από το σχολικό βιβλίο. Μάλιστα. Η εξέταση αποτελούνταν από δύο μέρη, από την πρώτη ομάδα, η οποία περιέχει ερωτήσεις κλειστού τύπου και ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης. Τα ζητούμενα εδώ χαρακτηρίζονται βατά, mm-hmm. και μπορούσαν να ανταποκριθούν όλοι οι μαθητές που είχαν προετοιμαστεί καταλλήλως. Τώρα, όσον αφορά τη δεύτερη ομάδα των ερωτήσεων, αποτελούνταν από θέματα ανάπτυξης και συνδυαστικές ερωτήσεις και απαιτούσε πολύ καλή γνώση του σχολικού βιβλίου. Σε γενικές γραμμές, όπως πάντα, οι μαθητές που ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι είχαν την ικανότητα να αποδώσουν ορθά τα αποσπάσματα από το σχολικό βιβλίο και αναμένεται να έχουν και τις υψηλότερες βαθμολογίες στο εν λόγω μάθημα. Πάμε στο επόμενο μάθημα. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με την πληροφορική. Εδώ να πούμε ότι είναι της ομάδας προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Οι υποψήφοι αυτής της ομάδας διαγωνίστηκαν στο μάθημα αυτό. Τα σημερινά θέματα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Ήταν, μάλιστα, όπως υποστηρίζουν και οι καθηγητές του φροντιστηρίου διακρότημα, από τα πιο εύκολα των τελευταίων ετών. Ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια. Πιο συγκεκριμένα τώρα, τα θέματα Α και Β, που είναι γενικά τα πιο διαχειρίσιμα, ναι, για τους μαθητές, είχαν απλές έννοιες για την πλειοψηφία των μαθητών. Μικρή δυσκολία παρουσιάζεται μόνο στο ερώτημα Α5. Τα θέματα Γ και Δ είχαν κάποιες μονάδες που απευθύνονται σε πολύ καλά προετοιμασμένους, mm-hmm. μαθητές. Γενικότερα για το μάθημα της πληροφορικής σήμερα, οι ασκήσεις δεν απαιτούσαν ιδιαίτερα σύνθετη σκέψη και δεν αναμένεται να δυσκολέψουν τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Δεν συνάδουν γενικότερα με την τάση που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια, αλλά αντίθετα τα θέματα ήταν προσαρμοσμένα στις φετινές ιδιαίτερες συνθήκες. Και εδώ, Δημήτρη, να θυμίσουμε ότι ήταν όλη η χρονιά με διαδικτυακή εκπαίδευση, σε αντίθεση, ναι, με την περσινή χρονιά. Ναι, λίγο τον Οκτώβριο, στην πορεία ξανά και περισσότερο ήταν όλα με την εκπαίδευση. Έτσι, η περσινή χρονιά είχε το μεγαλύτερο κομμάτι της, ναι, με τη διαζώση εκπαίδευση, οπότε γι' αυτό η φετινή ήταν πιο ιδιαίτερη. Κατά συνέπεια, αναμένονται γενικά υψηλές βαθμολογίες σε αυτό το μάθημα. Πάμε και στη χημεία τώρα. Για να δούμε. Δύσκολο κομμάτι χημεία όλα τα χρόνια. Για να δούμε σε τι διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι μας. Έτσι, ένα δύσκολο μάθημα, και να θυμίσουμε ότι πέρυσι τα θέματα της χημείας ήταν πάρα πολύ δύσκολα, σε πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας. Στα φετινά τώρα θέματα της χημείας ακολουθήθηκε η λογική που έχει υιοθετηθεί από το 2018, καθώς τα θέματα Β5 και Δ αναφέρονται στις πρακτικές χρήσεις της χημείας στο φαρμακευτικό και βιομηχανικό κλάδο. Άστε. Πιο συγκεκριμένα τώρα, το θέμα Β5, στο οποίο παρουσιάζεται ένα αντικαρκυνικό φάρμακο, απαιτεί πολύ καλή γνώση της έννοιας της διαλυτότητας για την πλήρη αιτιολόγησή του. Γενικότερα τώρα, τα θέματα της χημείας ήταν σαφώς διατυπωμένα, πιο βατά από τα περσινά θέματα, αλλά όπως και τα προηγούμενα χρόνια, και πάλι απευθύνονται σε πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Και να θυμίσουμε ότι το μάθημα της χημείας είναι και μάθημα, ναι, βαρύτητας για τους υποψηφίους του επιστημονικού πεδίου υγείας και ζωής. Ένα μάθημα βαρύτητας που εκεί θα έπρεπε οι υποψήφοι να γράψουν έναν καλό βαθμό για να μπορέσουν να ξεχωρίσουν, ναι, και να επιτύχουν. Άστε. Τώρα, να πάμε στο πρόγραμμα. Να πούμε ότι συνεχίζονται οι εξετάσεις με τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων αύριο Σάββατο, 19 Ιουνίου. Ακριβώς, Δημήτρη. Τα παιδιά θα διαγωνιστούν στα μαθήματα της ανατομίας φυσιολογίας, τις αρχές οικονομικής θεωρίας, τα δίκτυα υπολογιστών και τις αρχές βιολογικής γεωργίας.
Για τους μαθητές των γενικών ηλικίων θα συνεχιστούν οι εξετάσεις την 3η 22 Ιουνίου. Η τελευταία μέρα για τους μαθητές των γενικών ηλικίων. Έτσι, θα πέσει και η αυλαία των Πανελληνίων Εξετάσεων για τους μαθητές των γενικών ηλικίων. Θα διαγωνιστούν στην ιστορία η ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, στη φυσική η ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών υγείας και τέλος στην οικονομία, αρχές οικονομικής θεωρίας, η ομάδα προσανατολισμού σπουδών οικονομία και πληροφορικής. Και στην πορεία, να πούμε, τις επόμενες μέρες συνεχίζονται επειδή υπάρχουν πολλές κατευθύνσεις για τους μαθητές στο Νεπάλ. Έτσι, να πούμε και για τους μαθητές στο Νεπάλ ότι μετά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ξαναεπιστρέφουν στις αίθουσες για να γράψουν την Τετάρτη 23 Ιουνίου με τα μαθήματα Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Κανονισμοί στην Ναυτιλία και Εφαρμογές και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης. Μάλιστα, πάντως υπάρχει μεγάλο τρίμερο, είναι πολλές ημέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, για τους μαθητές των γενικών ηλικίων για την τελευταία μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων να είναι καλά προετοιμασμένοι. Να κάνουν μια καλή επανάληψη, τους δίνεται και χρόνος λίγο και να ξεκουραστούν ενδεχομένως. Έτσι. Και εύχομαι έτσι να πάνε όλα καλά. Όλα καλά και να έχουμε καλά αποτελέσματα. Καλά αποτελέσματα να έχουν τα παιδιά και ένα καλό καλοκαίρι έτσι. Για όλους. Να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Θα πούμε και πάλι την Τρίτη. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.